Τώρα θα έρθουμε να δούμε όλα τα θέματα που αφορούν την ειδησιογραφία, την πανελλαδική αλλά και την τοπική. Θα καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητρή. Πούτιν, Ερντογάν και Άσαντι, κερδισμένοι από τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Πάμε να δούμε τι κερδίζουν και οι τρεις ηγέτες τώρα. Ναι, οι μεγάλοι χαμένοι είναι οι Κούρδοι μαχητές, είναι οι κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες στην κυριολεξία μετά από τη συμφωνία που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Πούτιν, στον Ερντογάν και στον Άσαντ βλέπουμε ότι βγαίνουν οι μεγάλοι χαμένοι. Άρα λοιπόν όλα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε στηθεί πολύ καλά και αυτός ο οποίος βέβαια διαχειριζόταν αυτό το παιχνίδι ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Τραμπ, ο οποίος στην κυριολεξία όμως έμεινε εκτός νυφώνος. Αυτά σαν μια είδηση και σύμφωνα βέβαια με την πολιτική ανάλυση η οποία επιχειρήθηκε από τον Guardian. Τώρα, χρειάστηκαν Δημήτρη μαραθώνιες συνομιλίες αλλά και η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αλλάζει τα δεδομένα στη Συρία. Μάλιστα. Μια εξέλιξη που αφήνει κέρδηση αυτούς, αλλά όσο και στον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Έπειτα από μαραθώνιες συνομιλίες στο Σότσι και 2 ώρες πριν από την εκπνοή της κατάφασης του πυρός που είχαν συμφωνήσει για τη Βόρεια Συρία, οι ΗΠΑ με την Τουρκία, ο Ερντογάν και ο Πούτιν κατέληξαν σε συμφωνία. Η συμφωνία θεωρείται καλή εξέλιξη για την Άγκυρα και πολύ κακή για τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, ενώ ενισχύει το ρόλο της Μόσχας ως την κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή, καθώς στείνει η επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή επισημένη από την πλευρά των Guardian. Παράλληλα, όμως, κερδινός βγαίνει και ο πρόεδρος της Συρίας, ο σύμμαχος του Πούτιν, Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Νομίζω ότι έτσι ακριβώς. Πραγματικά αυτό αποτυπώνεται. Ο μεγάλος χαμένος βέβαια είναι οι κουρδικές απελευθερωτικές δυνάμεις. Στο οποίο στηρίζει ο Άσαντ. Ναι, δεν ξέρω τι θα συμβεί στις 2 κουρδικές πόλεις, οι οποίες βρίσκονται στα σύνορα με τη Συρία, εκεί με δεδομένο το ότι ο τουρκικός στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο αλλά και την υποπτία σε συνεργασία με τους Ρώσους, καταλαβαίνουμε ότι η σκακέρα η οποία στήθηκε στην περιοχή πραγματικά έχει να κάνει με τα συμφέροντα των Ρώσων, αλλά και κύρια με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Μέχρι να δούμε βέβαια το επόμενο διάστημα πώς θα το αποδεχτεί αυτό η διεθνή κοινή γνώμη, με δεδομένο ότι μεγάλο ρόλο και σημαντικό θα παίξουν οι ΗΠΑ που εδώ φαίνονται να βγαίνουν και να είναι μεγάλοι χαμένοι, αλλά και η Γαλλία το επόμενο διάστημα. Εντάξει, το θέμα είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην περιοχή. Τώρα, εννοείται, γιατί έτσι χάθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα, τα βρήκαν για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, υπό προϋποθέσεις, το ναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για να δούμε τι θέλει διαφορετικό το ΣΥΡΙΖΑ τώρα για να πει και το ναι. Μεγάλη κουβέντα. Χθες κόντεψαν στο παραπέντε να τα τεινάξουν όλα στην κυριολεξία στον αέρα, να μην συμφωνήσουν. Βέβαια, πάντοτε υπάρχουν κάποια ερωτηματικά όσον αφορά την τελική συμφωνία. Μέχρι να δούμε πραγματικά αν στις επόμενες εκλογές συμμετέχει στο σύνολό του απόδημος ελληνισμός, ο οποίος βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ψηφίσει με την επιστολική ψήφο την οποία ακούσαμε και ήταν και πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν. Σημάδια τελικά ότι μπορεί το νομοσχέδιο για την ψήφο του Ελλήνου του εξωτερικού να ψηφιστεί ακόμα και από τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών προέκυψαν χθες από την τελευταία συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών. Οι βασικοί άξονες τώρα του νομοσχεδίου, Δημήτρη, στο οποίο φαίνεται να συνενούν όλα σχεδόν τα κόμματα, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όχι όμως πιθανότητα το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρεφάκη, προβλέπουν το εξής. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές και η ψήφος τους θα είναι ισότιμη με εκείνη των ψηφοφόρων που ζουν στην Ελλάδα. Οι απόδημοι θα επιλέγουν υποψηφίους από το ψηφοδέλτιο της επικρατείας, το οποίο θα έχει πλέον 15 υποψηφίους έναντι 12 σήμερα και στο οποίο θα μπορούν να συμπεριληφθούν και προσωπικότητες του εξωτερικού. Οι απόδημοι θα ψηφίσουν με φυσική παρουσία στις πρεσβείες και τα προξενία στη βάση ειδικών εκλογικών καταλόγων που θα σχηματιστούν, ενώ δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι όσοι τα τελευταία 35 χρόνια έχουν ζήσει τουλάχιστον 2 στην Ελλάδα, είτε εργαζόμενοι, είτε σπουδάζοντας, είτε για να κάνουν τη στρατιωτική στοιχεία και θα μπορούν να το αποδείξουν αυτό με δημόσια έγγραφα και επίσης θα πρέπει να έχουν και ενεργό αριθμό φορολογικού μητρώου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά μας βάζουν μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε το θεαματικό. Θα υπάρχει καταρχάς μια έτσι κουβέντα, μια κινητοποίηση. Θα συμμετέχουν στην πρώτη εκλογική διαδικασία ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, αλλά μετέπειτα βλέποντας ότι πραγματικά δεν μπορούν να παίξουν και να διαδραματίσουν τον ρόλο που και αυτοί ευελπιστούν σε επίπεδο απόλυτου ελληνισμού, και αυτοί σιγά σιγά θα αρχίσουν να παγώνουν και να πέφτουν. Το ερώτημα που τίθεται είναι αλήθεια. Όταν κάποιοι από τους Έλληνες που ζουν εδώ και 35 χρόνια στο εξωτερικό, γιατί πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν για τα ελλαδικά τεκτενόμενα. Αυτοί ήδη έχουν ενσωματωθεί στην χώρα που ζουν, καλή ώρα Γερμανία, Βέλγιο, Αυστραλία, ΗΠΑ.
Εδώ μιλάμε για τέταρτη και πέμπτη γενιά. Εντάξει, είναι και κάποιοι που έρχονται όμως και 6 μήνες το καλοκαίρι και ζουν στην Ελλάδα και ξαναφεύγουν. Δημήτρη, αυτό δεν λέει τίποτα. Απόθυμη. Δεν λέει τίποτα. Αυτό όμως εγκυμονεί ένα μεγάλο κίνδυνο. Ποιος να απαξιωθεί και να αποδυναμωθεί η ψήφος των εδώ Ελλήνων, δηλαδή του ελλαδικού χώρου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας Έλληνας. Γι' αυτό βάζουν προϋποθέσεις για να μην συμμετέχουν ναι, όλοι. Αλλά δεν μπορεί ένας Έλληνας, ο οποίος ζει πάνω από 30 χρόνια, εγώ θα έλεγα ότι έπρεπε να ήταν πολύ πιο κάτω τα έτη, δηλαδή στα 20, σε μια άλλη χώρα, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στην εκεί πραγματικότητα, ο οποίος ορολογείται εκεί, εκείνη η καθημερινότητά του, εκείνη η ζωή και έρχεται μόνο για διακοπές στην πατρίδα του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι γι' αυτό να είναι δώρο άδωρο για να συμμετέχει αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό να μην κάτι να μπορεί βέβαια να θίγονται από αυτό. Βλέπε καλή ώρα αυτοί που έχουν αναλάβει και συμμετέχουν στα συνδικαλιστικά δρόμενα μέσα από τις ελληνικές κοινότητες ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Αυτοί έχουν μια κινητικότητα, μια καθημερινότητα, αλλά τι και να πρέπει κάνουμε. Να συμμετέχουν. Οι περισσότεροι δεν είναι στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών κοινοτήτων. Αυτοί που είναι στην Παμακεδονική Ένωση πρέπει να συμμετέχουν και να ψηφίζουν. Τώρα πάμε στο Λιγνίτη, όπου τροπολογία κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο οι λιγνητικές περιοχές. Τι λέει ακριβώς η τροπολογία? Και έρχεται σε μια και περίοδο. Και είναι και δύο βουλευτές εδώ, η Καλλιόπη Βέτα και η Πέττη ναι. Πέρκα. Και έρχεται, Δημήτρη, αυτή η τροπολογία σε μια περίοδο που θα περίμεναμε οι πάντες σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, η συζήτηση γύρω από τις αρνητικές εξελίξεις στη ΔΕΗ να είναι μια καθημερινή συζήτηση και συγκεκριμένα να έχουμε μπει στην κυριολεξία στην επίθεση. Μάλιστα. Αλλά αυτό τι ζούμε, ένα παθητικό περιβάλλον το οποίο μας φέρνει σε μια κατάσταση άμυνας, λες και αμυνόμαστε γιατί έχουμε τόσα πολλά που πρέπει να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε και πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση άμυνας. Όχι. Αυτό που πρέπει να κάνει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο σύνολο των πολιτικού προσωπικού αλλά και των φορέων είναι να περάσει στην επίθεση και έχει αργήσει ήδη. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτό το περιβάλλον τροπολογία για την ένταξη των λιγνητικών μονάδων, των λιγνητικών περιοχών, συγγνώμη, σε νέο καθεστώς, ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, Νίκος Παπάς, Γεώργιος Τσίπρας, Χαράκα Φαντάρη, Πέττη Πέρκα, Καλλιόπη Βέτα και Γεώργιος Παπαϊλίου. Σκοπός της προτινόμενης τροπολογίας, τονίζεται στο ρεπορτάζ, είναι να διασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση των περιοχών της χώρας που η παραγωγική τους βάση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λιγνητική παραγωγή. Η ανάγκη επιτάχυση του σχεδίου που εκπώνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την τοπική κοινωνία για τη δίκαιη μετάβαση και το Ενεργειακό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης γίνεται σήμερα περισσότερο επιτακτική, τονίζεται, ώστε το νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο που απαιτείται λόγω της κλιματικής κρίσης να μην δημιουργήσει νέες ανισότητες. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την έλλειψη ουσιαστικής αναπτυξιακής στρατηγικής από τη μεριά της κυβέρνησης, καθώς αυτή περιορίζεται στο επίπεδο πολιτικών εξεγγελιών χωρίς και συγκεκριμένο σχέδιο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβαν την πρωτοβουλία κατάθεσης συγκεκριμένης πρότασης για την ένταξη των επιχειρήσεων των λιγνητικών περιοχών στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες των περιοχών που μέχρι σήμερα εξαρτώνται από το λιγνίτι και θα ικανοποιηθεί παράλληλα η ανάγκη της χώρας για περιφερειακή ανάπτυξη και ωραία, αυτά λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία. Ναι. Μάλιστα, θα κάνεις ένα σχόλιο για να πάμε να δούμε μετά σχόλιο. Μια δήλωση της Μαρίας Σπυράκη για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και εδώ να ευχηστήσω την προσοχή των φίλων τηλεθεατών που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Η Δυτική Μακεδονία, το σύνολο των φορέων, ξεκινώντας από τους αυτοδιοικητικούς πρώτο και δεύτερο βαθμό, πηγαίνοντας στα πολιτικά πρόσωπα, στο πολιτικό προσωπικό, εν ενεργεία βουλευτές αλλά και αυτούς που έχουν διατελέσει και έχουν περάσει από αυτή τη θέση, θα έπρεπε να ήταν σε μια κατάσταση ενεργοποίησης, δηλαδή σε μια κατάσταση χρησιμοποιώντας την ορολογία που χρησιμοποιείται στην ελληνική αεροπορία, scrap, δηλαδή ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να επιτεθούν. Αντ' αυτού τι έχουμε? Έχουμε μια στασιμότητα, μια παθητικότητα. Δεν συνεχίστηκε η κουβέντα που οφείλει να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, μέχρι να βρεθούν λύσεις άμεσες. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι αντί να βρισκόμαστε σε θέση επίθεσης, αυτό έπρεπε να κάνουμε. Εδώ και πολύ καιρό βρισκόμαστε σε θέση άμυνας. Εγώ δεν το κατανοώ αυτό, κυρίες και κύριοι. Γιατί βρισκόμαστε και αμυνόμαστε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα, έχουμε τις εξής εκτιμήσεις. Η μία εκτίμηση κάνει λόγο ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα συγκροτήσουν 5 δήμοι στη Δυτική Μακεδονία. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Δήμος Κοζάνης, ο Δήμος Εορδέας, ο Δήμος Ερβίων, ο Δήμος Αμιντέου και ο Δήμος Φλόρινας. Συν τους καθαρά βέβαια ενεργειακούς δήμους. Τώρα θα μου πείτε πού κολλάει το ενεργειακό δίκτυο Δήμων. Ναι, πώς εμπλέκεται ο Δήμος Σερβίων? Επειδή έχει τα υδροελεκτρικά. Εμπλέκεται γιατί υπάρχουν τα ορυχεία της ΜΕΤΕ και η ΛΑΡΚΟ. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή είναι πολύ φυσιολογικό. Και τα υδροελεκτρικά. Ναι, ενεργειακός δήμος. Σε πρώτη φάση με το Λίνδη. Σε διαφορά το Λίνδη. Δεν έχει σχέση. Βλέπουμε λοιπόν ότι εμπλέκονται αυτοί οι πέντε δήμοι. Το σίγουρο είναι το επόμενο διάστημα αυτοί οι πέντε δήμοι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες κουβέντες έστω σε επίπεδο χαλαρό. Θα συγκροτήσουν ένα συντονιστικό όργανο και θα βγουν στην κυριολεξία στην επίθεση. Γιατί κοιτάξτε,
Αν κανένας θελήσει να δει με μια πολύ σοβαρή και ψυχρή ματιά την οικονομία που θα πληγεί στους εξής δήμους, θα καταλάβει και θα διαπιστώσει ότι αυτοί οι δήμοι στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε ποσοστό πάνω από 45 με 50% στις δραστηριότητες της ΔΕΗ. Βλέπε Λιγνίτης, βλέπε Ορυχεία. Αυτά, αν κάτσουν να λειτουργούν, καταστράφηκε η οικονομία. Σε ό,τι αφορά πάλι τονίζουν το Δήμο Σερβίων, να πούμε εδώ ότι ο Δήμο Σερβίων, η οικονομία του εξαρτάται, το ακαθάριστο προϊόν το δικό του δηλαδή, εξαρτάται καθαρά από τη λειτουργία της ΜΕΤΕ και της ΛΑΡΚΟ. Και με δεδομένο ότι γνωρίζουμε ότι το μάρμαρο είναι σε περίοδο κρίσης, καταλαβαίνουμε λοιπόν πια πρέπει και να στηριχθεί το μάρμαρο κάποιος. Τώρα, εδώ ουσιαστικά έχουμε τις τοπικές συγκοινωνίες οι οποίες στήγονται, οι οικονομίες στήγονται και θα επηρεαστούν άμεσα, όπου θα επηρεάσουν άμεσα και την κοινωνική συγκοινωνική σε επίπεδο καθημερινότητα. Τώρα, απόνα από όλη αυτή τη διαδικασία, Δημήτρη, είναι τα Γρεβενά και η Καστοριά. Αυτοί θα τολμήσω να πω, κι ας κάποιοι δυσανασχετήσουν για αυτό που θα πω, ζουν στο δικό τους μικρό κόσμο, λες και δεν επηρεάζονται τα Γρεβενά από τις αρνητικές εξελίξεις που έχουμε στη ΔΕΗ. Μα ξέρετε πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή από το γειτονικό νομό Γρεβενών εργάζονται στην ΔΕΗ, στις μονάδες της ΔΕΗ που λειτουργούν. Ναι, είναι και πολλοί όμως που ζουν στην Κοζάνη, Γρεβενιώτες. Είναι και πολλοί Γρεβενιώτες που ζουν στην Κοζάνη, οι οποίοι δουλεύουν στη ΔΕΗ. Τι θα συμβεί αν αυτές κλείσουν και σταματήσουν να λειτουργούν το 2028 σύμφωνα με τη δήλωση από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Κυριάκου Μητσοτάκη? Αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Επίσης στην Καστοριά. Και εκεί υπάρχει μια παρόμοια αντιμετώπιση και στάση για τις εξελίξεις, με δεδομένο το ότι αυτοί δηλώνουν ότι εμάς δεν μας επηρεάζει ο τομέας ενέργεια. Όχι, κύριε. Τους επηρεάζει η Γούνα όμως, που κι αυτός είναι ένας ίδιος τομέας, όπως είναι η Δίκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Γούνα αυτή την περίοδο και εδώ και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια κάμψη, βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση που δεν έχει προηγούμενο. Μάλιστα. Και καλείται αυτή η κρίση να αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε ακόμη από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή ένα business plan το οποίο ήταν ολοκληρωμένο, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν λειτουργήσε προς όφελος της Γούνας. Τώρα ερχόμαστε στη νέα Περιφερειακή Αρχή και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι και νέα Περιφερειακή Αρχή ολιγορεί και δεν ξεκινάει την υλοποίηση του business plan. Εκτός και αν έχει μια διαφορετική άποψη. Τώρα δύο μήνες δεν ανέλαβαν. Κάτσε, προχθές είχαν σύσκεψη για τα θέματα. Δεν μπορούμε να του χρεώσουμε ευθύνη στη νέα Περιφερειακή Αρχή. Προχθές ανέλαβαν. Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Προχθές ανέλαβαν. Σιγά-σιγά θα τα δει. Ο Γιώργος ο Κασαπίδης δεν ήρθε μέσα από παρθενογένεση. Ήταν βουλευτής για μια σειρά ετών. Πάνω από 20 χρόνια ήταν βουλευτής τη Νέα Δημοκρατία του Νόμου Κοζάνης. Γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα, γνωρίζει τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας και ο Γιώργος ο Κασαπίδης τουλάχιστον λειτουργήσε σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους του από άλλα κόμματα και από το ίδιο τον πολιτικό χώρο, λειτουργήσε απελευθερωμένα. Είναι και έχει περιφερειακή οριμότητα και συνείδηση ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Αυτοί που δεν έχουν περιφερειακή οριμότητα και συνείδηση είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα κριτικάρουμε εμείς καλοπροαίρετα. Από τους υπόλοιπους τομείς ό,τι αφορά τις αρνητικές εξελίξεις της ΔΕΗ. Και εδώ κουμπώνει αυτό που λέμε εδώ και πολύ καιρό, ότι πραγματικά έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ κακό τοπικισμό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποτε θα πρέπει να αποκτήσουμε περιφερειακή συνείδηση. Ολοκλήρωσε το σχολιασμό για να πάμε να δούμε τη δήλωση. Στις επόμενες μέρες όμως, επειδή πολλά ακουστήκανε για το ρόλο των ΑΠΕ, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τι ακριβώς υπόθηκε σε μία σύνοδο που ασχολήθηκε με το κλίμα και πραγματοποιήθηκε στο Μαράκες. Εκεί θα αποκαλύψουμε πράγματα και καταστάσεις που αφορούν το κλίμα, που αφορούν το Λιγνίδι και πώς μπορούν να λειτουργήσουν και μετά το 2028 συγκεκριμένες μονάδες στη Δυτική Μακεδονία. Πράγματα που τα γνωρίζουν δυστυχώς αιρετοί εν ενεργεία και τα έχουν αποκρύψει, τα έχουν αποσιωπήσει από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και κύρια της Κοζάνης. Θα αποκαλύψουμε και ονόματα. Αυτά δηλαδή. Πάμε σε αυτό το σημείο τώρα να δούμε τη δήλωση που έκανε η Μαρία Σπυράκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε επιπλέον κονδύλια στο προϋπολογισμό 2021-2027 για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να ενισχυθούν οι 41 περιφέρειες που εξαρτώνται από τον άνθρακα όπως η Δυτική Μακεδονία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε η Μαρία Σπυράκη και επιστρέφουμε. Το Συμβούλιο προτείνει περικοπές 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από δεσμευμένα κονδύλια για τον προϋπολογισμό του 2020. Οι περικοπές αυτές στην ουσία περιορίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, περιορίζουν τα κονδύλια για την έρευνα, περιορίζουν το πρόγραμμα εγγύηση για τους νέους, περιορίζουν ακόμη και τη δυνατότητα του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων του ΕΦΣΥ να μοχλεύσει περαιτέρω κονδύλια και να δώσει δουλειές. Αντί περικοπών και μάλιστα στο τέλος αυτού του δημοσιονομικού πλαισίου, θα περιμέναμε για τον επόμενο προϋπολογισμό του 2021 έως το 2027 ένα δείγμα γραφής, γενναιότητας, θάρρους και πολιτικής βούλησης. Κονδύλια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με πρόσθετη χρηματοδότηση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης,
που χρειάζονται οι 41 περιφέρειες που εξαρτώνται από τον άνθρακα και η Δυτική Μακεδονία στην πατρίδα μου την Ελλάδα. Αντί περικοπών σε δεσμευμένα κονδύλια, οφείλουμε να κάνουμε πολλά στη νέα οικονομία. Να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κλιματική αλλαγή. Να δώσουμε όφηση στη τεχνολογία μέσω της έρευνας. Να δημιουργήσουμε και άλλες δουλειές. Πρέπει να επανεξετάσετε το θέμα των περικοπών, ειδικά μάλιστα όταν υπάρχει το ζήτημα της ευελιξίας. Σας ευχαριστώ. Πριν πάμε τώρα στην Φλόρινα, όσον αφορά τις καταλήψεις, να πάμε να δούμε τι γίνεται με το προσφυγικό. Υπάρχουν επιφυλάξεις για το προσφυγικό όσον αφορά τους πρόσφυγες στην Δυτική Μακεδονία. Να πούμε ότι χθες πήγαν λεωφορεία στα Βρασνά να μείνουν πρόσφυγες σε ξενοδοχεία της περιοχής και υπήρχαν αντιδράσεις των κατοίκων και αναγκάστηκαν να φύγουν οι πρόσφυγες. Υπάρχουν όμως και κάποιες επιφυλάξεις αυτοδιοικητικών της Δυτικής Μακεδονίας για την εγκατάσταση προσφύγων. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις δηλώσεις του Δημάρχου Πρεσπών, του Παναγιώτη Πασκαλίδη, όσον αφορά το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν πρόσφυγες στις Πρέσπες. Βλέπουμε τις δηλώσεις και επιστρέφουμε. Υπάρχει ένα σχόλιο για τους μετανάστες. Έρχονται μετανάστες στην Δυτική Μακεδονία και ακούγονται ότι θα έρθουν ακόμα και σε ξενοδοχεία του Δήμου Πρεσπών. Εντάξει, εσείς δεν έχετε καμία επιλογή, αλλά πώς το σχολιάζετε όλο αυτό το θέμα, ότι αν και εμείς οι πρόσφυγες Πρέσπα, θα χαθεί και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Εμάς βέβαια σαν Δήμους δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Έχει γίνει μια οριζόντια καταγραφή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε όλους τους Δήμους για την διαθεσιμότητα των κτίριων. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Θεωρούμε όμως ότι θα υπάρχει ένα πρόβλημα εάν τοποθετηθούν μετανάστες στην περιοχή μας. Τώρα, δεν ξέρω, θες κάτι να σχολιάσεις για να πάμε στη Φλόρινα, στους φοιτητές. Να γυρίσω τη μνήμη των φίλων τηλεθεατών της Δυτικής Μακεδονίας πολλά χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν τότε στην Τουρκία, πρόεδρος της Τουρκίας ήταν ο Τουρκούτ Οζάλ. Τότε σε μια συνέντευξή του που παρακολούθησε στη Λιάνα Κανέλη είχε δηλώσει: «Μα γιατί να μπούμε στη διαδικασία να έρθουμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση με την Ελλάδα, όταν εμείς κρατάμε στα χέρια μας το όπλο το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να αντιμετωπίσει? Ποιο είναι αυτό? Να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια προσφύγων και μεταναστών και αυτοί από μόνοι τους θα καταστραφούν αν αντιμετωπίζονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το θέμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό δεν είναι ένα θέμα που αφορά και μπορούν να ασχολούνται οι πάντες δίκη νευρίας κατανάλωσης. Θα πρέπει να είναι οι πάντες πάρα πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να μην οικοδομούν εκεί πέρα φαινόμενα ρατσιστικά ή αντιρατσιστικά, φοβικά ή ξενοφοβικά στους απλούς πολίτες, οι οποίοι και αυτοί αγωνιούν για τη δική τους καθημερινότητα με δεδομένο ότι βρίσκονται ακόμη σε μια οικονομική κρίση η οποία δυστυχώς μας επευλήθηκε, δεν υπήρχε στη χώρα με το «έτσι θέλω» και δυστυχώς μέχρι τώρα χορεύουμε πάνω και με τα ταούλια της οικονομικής κρίσης. Θα περιμένουμε γιατί θα ενταχθούν και θα έχουμε περισσότερους πρόσφυγες στις επόμενες μέρες σε ξενοδοχεία της περιοχής. Τώρα πάμε στην Φλόρινα, όπου στο χώρο της παιδείας έχουμε κατάληψη της παιδαγωγικής σχολής της Φλόρινας, προχώρησαν οι φοιτητές και θέτουν αρκετά αιτήματα. Τώρα ας ελπίσουμε εκεί να τα δουν οι φορείς και ο Δήμαρχος Φλόρινας και ο Αντιπεριφερειακός και οι βουλευτές. Θα δώσουμε μια εικόνα, αλλά αφού πούμε πρώτα ότι υπάρχει ένα πλαίσιο από την πλευρά του Συλλόγου, του Φοιτητικού Συλλόγου, το οποίο θα φέρει προς συζήτηση στην συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, για να δούνε πραγματικά εκεί οι φοιτητές αν συμφωνούν και θα έχουμε συνέχιση των κινητοποιήσεων που αυτή τη φορά έχουν τη μορφή κατάληψη της Παιδαγωγικής Σχολής Φλόρινας. Τώρα, καταρχάς, τα αιτήματα μερικά από αυτά είναι: αύξηση της χρηματοδότησης για την παιδεία, δημόσια και δωρεάν σύντηση για όλους, κατάργηση του έσχους των καρτών σύντησης φαγητό για κάθε φοιτητή με απλή επίδειξη του πάσο, δωρεάν μεταφορές για όλους, εγγραφή ξεχωριστού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για τη μεταφορά τους, διεκδίκηση του Πανεπιστημίου για επινοικίαση χώρου με δυνατότητα μαζικής στέγασης των φοιτητών, ανέγερση φοιτητικών εστιών. Παλεύουμε, εδώ τονίζεται, για την ουσιαστική αναβάθμιση των σχολών μας με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες. Να σπουδάζουμε δωρεάν με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, με σύγχρονα εργαστήρια, καθηγητές, βιβλία και εστία. Ακόμη, να μαθαίνουμε ολοκληρωμένα το αντικείμενο που σπουδάζουμε στο προπτυχιακό επίπεδο. Να υπάρχει ένα πτυχίο υψηλού επίπεδου για κάθε επιστημονικό είναι αντικείμενο. Είναι μερικά από τα αιτήματα, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε. Η εικόνα, Δημήτρη, που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν πριν ακόμα ξεκινήσει η νέα χρονιά, ήταν μια εικόνα πραγματικά που βλέπαμε εκατοντάδες φοιτητές από διάφορες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια να συλλέγουν έξω από τα μεσητικά γραφεία για να ζητούν μια στέγη. Και από ό,τι γνωρίσαμε και από ό,τι γνωρίζουν οι πάντες, αυτή τη χρονιά τα ενίκια ήταν πάρα πολύ υψηλά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν μπορούν
οι γονείς να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των παιδιών τους που θέλουν να τα σπουδάσουν. Αλλά δεν φτάνουν και οι ληστείες όμως για να μείνουν τα παιδιά μέσα δωρεάν. Αυτό είναι ένα θέμα. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά να δούμε τρεις τελευταίες ειδήσεις. Να επιστρέψουμε στον χώρο της αυτοδιοίκησης και να πάμε βέβαια σε μια παρέμβαση όλων των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων πρώτου και δεύτερου βαθμού από την πλευρά της Λαϊκής Συσπήρωσης σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι συγκεκριμένοι με ψήφισμά τους κάνουν λόγο ότι θα πρέπει να μπούμε απέναντι στο αντεργατικό και αντιλαϊκό νομοσχέδιο που ιδιωτικοποιεί τις υπηρεσίες του Δήμου. Τους Δήμους. Πραγματικά έτσι είναι. Υπάρχουν υπηρεσίες που ακούν στο όνομα καθαριότητα του Δήμου και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που γινόντουσαν μέχρι σήμερα με τις δημοτικές επιχειρήσεις. Τώρα με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι και σκούπα τονίζεται στην ανακοίνωση και το οποίο ψηφίζεται θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», αυτές όλες οι δυνατότητες που υπήρχαν στο προηγούμενο καθεστώς μόνο στους Δήμους, τώρα αυτές οι δυνατότητες μπορούν να δοθούν και σε ιδιώτες μετά από μια απλή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και με δεδομένο ότι το σύνολο των Δήμων ή η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτή τη φορά ανήκει στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνουμε ότι θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα. Οι ευθύνες τώρα πού θα βαραίνουν και πού θα τι εξελίξουν. Στους αυτοδιοικητικούς, στις αποφάσεις τους. Μάλιστα. Ναι. Να πάμε τώρα στον χώρο της Εκκλησίας, να πούμε ότι σε πλατεία Μητροπολίτης Ισανίου και Σκιατίστης, κυρίου Παύλου, θα ονομαστεί η πλατεία του χωριού Αθοχωρίου του Δήμου Βοΐου. Ο πρόεδρος της κοινότητας Αθοχωρίου, Δημήτρης Δολψόπουλος, κατέθεσε σχετικό αίτημα προς τη Δημοτική Αρχή ως ελάχιστο φόρο τιμής της κοινότητας και της ενορίας του χωριού απέναντι στην βοήθεια του μακαριστού Μητροπολίτη στο χωριό. Το αίτημα έγινε δεκτό και μάλιστα θα τοποθετηθεί και σχετική πινακίδα στην οποία θα αναφέρεται το βιογραφικό του με το πλούσιο έργο του. Και εδώ, Δημήτρη, με αφορμή αυτό, έρχομαι και κάνω μια πρόταση την οποία την είχα προτείνει βέβαια και στον κύριο Λαμπρόπουλο, τον προηγούμενο δήμαρχο, ο οποίος βέβαια μάλλον από το ένα αυτή του πέρασε και από το άλλο βγήκε χωρίς καν να το πρότεινε το διεγείρει τα ανακλαστικά. Δεν ξέρω τι θα θες να προτείνεις, να ακούσουμε. Το Βόλιο ναι. Είναι μια περιοχή που έχει πολλούς ισχυρούς και ιστορικούς συμβολισμούς. Έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές για αυτούς. Δεν θα τους αναφέρω. Όμως το Βόλιο οφείλει, με αφορμή βέβαια και αυτή την πρόταση του Προέδρου της Κοινότητας Ανθοχωρίου, αυτή την πλατεία πραγματικά που θα φέρει το όνομα του μακαριστού Μητροπολίτη της Ισανίου και Σκιατίστης Παύλου, να την κάνει πολύ όμορφη και να συγκεντρώσει εκεί όλους τους συνοπιούς σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και σε επίπεδο Μακεδονίας και να κάνει μια πολύ μεγάλη γιορτή η οποία θα έχει χαρακτηριστικά αναπτυξιακά. Ο Ίνος είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει το Βόλιο από το περιθώριο το οποίο ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι Βοϊώτες. Καλά να πάθουνε. Εγώ τους το ξαναλέω για πολλωστή φορά. Δεν θα σταματήσω, θα επιμείνω γιατί είναι κάποιοι οι πολίτες. Φταίνε αυτοί που διοικούν. Φταίνε και οι πολίτες. Έχουμε λαλίστα τους πολίτες, οι οποίοι είναι στελέχη κομμάτων, οι οποίοι όταν έχουμε εκλογές βλέπουμε ότι ευαισθητοποιούνται εδώ εισαγωγικών, έχουν λόγο και άποψη για τα πάντα, αλλά όταν ερχόμαστε στο διατάφτα, ταμπερώνονται και κρύβονται πίσω από κομματικές ταυτότητες και ταμπέλες. Τώρα, να έρθουμε και στα τη Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης, όπου από τη Διεύθυνση Δημοτική Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των πληροφοριακών πινακίδων σχετικά με το ωράριο φορτοεκφόρτωσης που θεσπίστηκε με την 141-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Έτσι λοιπόν, το ωράριο φορτοεκφόρτωσης για τον εφοδιασμό των καταστημάτων του κέντρου της πόλης εκτείνεται από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 11 το μεσημέρι, ενώ οι φορτοεκφόρτωσεις διεξάγονται από φορτηγά αυτοκίνητα και μόνο από τους προβλεπόμενους χώρους στους οποίους έχει τοποθετηθεί και ειδική σήμανση, για παράδειγμα ειδικά διαμορφωμένες πινακίδες και παρκίδες πεζοδρομίου. Και ας ελπίσουμε αυτοί που οδηγούν φορτηγά να και επιχειρηματίες να το εφαρμόσουν, γιατί ναι, μπορεί να προπατάς στην πλατεία και να δεις το φορτηγό να έχετε πάνω σου. Ναι, πρωί-πρωί βλέπουμε αυτά. Γίνεται. Τα φορτηγά τα οποία ασχολούνται με αυτό να κάνουν εγώ. Πρέπει να γίνει. Στο κεντρικό πεζοδρόμιο. 6 με 11 όμως, όχι μετά τις 12. 6 με 11 να τηρηθεί το ωράριο. Πάμε να κλείσουμε με τον κινηματογράφο. Και να δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα του κινηματογράφου Ολύμπιον από αύριο 5η 24 του μήνα μέχρι και την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Στην αίθουσα 1, σε πανελλήνια πρεμιέρα, έχουμε την ταινία Γέτη, ο χιονάνθρωπος των Ιμαλαίων. Είναι μια παιδική ταινία και έχουμε μια προβολή εδώ στις 5:30 το απόγευμα στα ελληνικά. Στην έδωση 1 συνεχίζεται για τέταρτη εβδομάδα η βραβευμένη ταινία του Don Phillips που κάνει και ρεκόρ εισιτηρίων, τον Τζόκερ, το οποίο έχει ανοίξει και μεγάλη κουβέντα και σε επίπεδο πολιτικής ζωής. Εδώ έχουμε δύο προβολές καθημερινά, η πρώτη στις 7:30 και η δεύτερη στις 10 το βράδυ. Τώρα, στην έδωση 2 προβάλλεται η περιπέτεια φαντασίας Maleficent, η δύναμη του σκότους. Εδώ έχουμε δύο προβολές, η μία στις 5:30 το απόγευμα
μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και άλλη στις 7:30 με υπότιτλους. Ωραία. Επίσης προβάλλεται η αστυνομική περιπέτεια κρατικά μυστικά, μία προβολή στις 10 το βράδυ, ενώ μόνο την Κυριακή 27 του μήνα θα έχουμε την παράσταση του Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης και ο Γίγαντας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το μεσημέρι. Ωραία, Θόφιλε, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, μία μικρή αντιπαράθεση μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διοίκησης Παναγιώτας Γκατζαβέλη και των Περιφερειακών Συμβούλων της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Ηλία Κάταρα και Μαρία Καρυπίδου σημειώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η Μαρία Καρυπίδου ξεκαθάρισε πως δεν θα ψηφίζουν θέματα στα οποία ορίζονται ήδη δικηγόροι και παρότρινε την Περιφερειακή Αρχή να γίνεται εναλλαγή δικηγόρων όπως συνέβαινε όταν ήταν η ίδια στη θέση της διοίκησης της Περιφέρειας. Η Παναγιώτα Κατσαβέλη τώρα για την Περιφερειακή Οικονομικών διαφώνησε ότι επαναλαμβάνονται ήδη δικηγόροι, ενώ αμφισβήτησε την άποψη της άλλης πλευράς πως στη θητεία της Περιφερειακής Αρχής Καρυπίδη δεν ορίζονταν σε πολλές υποθέσεις οι ίδιοι δικηγόροι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.